Και πεπιστεύκατε ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον παρά του Πατρός και ελήλυθα εις τον κόσμον, πάλι να φύει με τον κόσμον και πορεύομαι προς τον Πατέρα. Λέγουσιν αυτό οι μαθηταί αυτού, είδεν ειν παρησία λαλείς και παροιμίαν ουδενίαν λέγεις. Νυν είδαμεν ότι είδας πάντα και ου χρίαν έχεις ή να τι σε ερωτά. Εν τούτο πιστεύομεν ότι από Θεού εξήλθες. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, άρτη πιστεύετε, ιδού έρχεται ώρα και νυν ελήλυθεν, ή να σκορπιστείτε έκαστος εις τα ίδια και εμέ μόνον αφείτε, και ουκ ημί μόνος, ότι ο Πατήρ με τεμού εσύ. Ταύτα λελάλικα ημίν, ή να εν εμή ειρήνην έχετε, εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε εγώ νενίκηκα τον κόσμον. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και πήρε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε, «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξασόν σου τον Υιόν, ίνα και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάσης σαρκός, ίνα παν ο δέδωκας αυτό, δώσει αυτής ζωήν αιώνιον». Αυτή δε στην αιώνιο ζωή ή να γινώσκωση σε των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστό. Εγώ σε δόξασα επί της γης, τον ετελείωσα, ο δε δοκάσμι ή να πείσω και νυν δόξασον με σύ Πάτερ, παρά σε αυτό τη δόξη ή ήχον, προτού των κόσμων είναι παρασύ. Εφανέρωσε σάσου το όνομα της ανθρώπης, ους δε δοκάσμι εκ του κόσμου, σύ ήσαν και μη αυτούς δε δοκάς, και των λόγων σου τετηρήκασι, νυν έγνωκαν ότι πάντα όσα δε δοκάσμι, παρασού εστίν, ότι τα ρήματα α δε δοκάσμι δε δοκα αυτής και αυτοί έλαβον και έγνωσαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθω και πίστευσαν ότι σοι με απέστειλας. Εγώ περί αυτών ερωτώ ου περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί αυτών δε δοκάσμι ότι σοι εσύ και τα αιμά πάντα σα εστί και τα σάιμα και δε δόξασμεν αυτής. Και ουκ έτοιμοι εν το κόσμο και ούτι εν το κόσμο εισι, και εγώ προς σε έρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου, ο δε δοκάσμι, ή να όσοι νεν καθώς ημείς. Ότε ήμην με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονόματί σου, ους δε δοκάσμι εφύλαξα και ουδείς εξ αυτών απόλετο, ημί ο Υιός της απολίας, ή να η γραφή πληρωθεί. Νυν δε προσέρχομαι και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, ή να έχωσι την χαράν την εμήν πεπληρωμένη εν αυτής. Εγώ δέδωκα αυτής των λόγων σου και ο κόσμος εμίσης εν αυτούς, ότι ούκης είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ ούκ ημί εκ του κόσμου. Ούκ ερωτώ ειν άρης αυτούς εκ του κόσμου, αλλή να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού, εκ του κόσμου ούκ εισι, καθώς εγώ εκ του κόσμου ούκ ημί. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου, ο λόγος ως αλήθεια εστί. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμον, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον, και υπερ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτόν ίνα και αυτοί όσοι υγειασμένοι εν αληθεία. Ου περί τούτων δε ρωτώ μόνον, αλλά και περί
πιστευόντων δια του λόγου αυτών εις εμέ. Είναι απάντες εν όσοι, καθώς η Πάτερ εν εμή καγώ εν σύ, είναι και αυτοί εν ημίν εν όσοι, είναι ο κόσμος πιστεύσει ότι σύ με απέστειλας. Και εγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμι δε δοκαύτης, είναι όσιν εν καθώς ημείς εν εσμέν, εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, είναι όσοι τετελειωμένοι εις εν. Και είναι γινώσκει ο κόσμος ότι σύ με απέστειλας και ηγάπησας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησας. Πάτερ, ους δε δοκάσμι θέλω είναι όμοι εγώ, κακίνι όσοι μετεμού, είναι θεωρώσει την δόξαν την εμήν, ειν δε δοκάσμι, ότι η αγάπη σας με προκαταβολείς κόσμου. Πάτερ, δίκαι και ο κόσμος σε ου και έγνω εγώ δε σε έγνων, και ούτι έγνωσαν ότι σύ με απέστειλας. Και γνώρισα αυτής το όνομά σου και γνωρίσω, είναι η αγάπη ειν η αγάπη σας με εν αυτής ή καγώ εν αυτής. Ταύτα υπόν ο Ιησούς εξήλθε συν τις μαθητές αυτού πέραν του χυμάρου των κέντρων, όπου ειν κήπος ισόν εισήλθεν αυτός και οι μαθητέ αυτού. Δόξα τη μακροτιμία σου, Κύριε, δόξα εσύ. Σοδέτος συμφωνούντων, αυτός
της αοράτων συμφωνούμενος, σαν διογνώστα φύσε των ψυχών ημών. Εν ελέη το Θεό θεραπεύσομενος περ Μαρία επί του δείχνου και μη κτισόμεθα τη λαργυρία να πάντοτε μετά Χριστού του Θεού εσώμεθα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ονέτε και σπαρθένε ανερμηνεύτος διάντος ως φιλάνθρωπος μη διαλείπεις δυσοπούσα ή να κινδύνων σώσει τους εις εκαταφεύγοντα. Δια Λαζάρου την έγερση Κύριε το ως Ανάση εκράβγαζον παιδες των Εβραίων φιλάνθρωπε ο δε παράνομος Ιού τη βουλή τη συνειέλε. Εν το δείπνο σου Χριστέ ο Θεός τις μαθητές σου προέλεγες τις εξημών παραδόσιμε ο δε παρά προσεύχεστε ή να μη πειραστείτε τις μαθητές σου ο Θεός ημών έλεγες ο δε παράνομος Ιούδας που κυβουλή τη συνειένε. Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι πάντες με τα Θεόν εισαι καταφεύγομεν, ως άρρητον τείχος και προστασία. Εν τον δείπνο τους μαθητάς διατρέφων, και τη σκύψη τη προδοσία γινώσκων εν αυτό τον Ιούδα δίλεξας αδιόρθωτον μεν τούτον επισθάμενος γνωρίσε δε πάση πουλών.
Κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Το καιρό εκείνος ήλθεν ο Ιησούς στις μαθητές αυτού πέραν του χυμάρου των κέδρων όπου είναι κήπος ισόν εις ήλθεν αυτός και οι μαθητέ αυτού. Ήδη δε και Ιούδας ο παραδιδούς αυτών των τόπων, ότι πολλάκι συνήχθη και ο Ιησούς εκεί μετά των μαθητών αυτού. Ο ουν Ιούδας λαβών την σπήραν και εκ των αρχιερέων και φαρισαίων υπηρέτας έρχεται εκεί με τα φανών και λαμπάδων και όπλων. Ιησούς ουν ειδός πάντα τα ερχόμενα επ' αυτόν εξελθών είπεν αυτός. Τι να ζητείτε, απεκρίθησαν αυτό Ιησούν των Ναζωραίων. Λέγει αυτής ο Ιησούς, εγώ είμαι. Ιστήκη δε και Ιούδας ο παραδιδούς αυτών με ταυτόν, όσουν είπεν αυτοίς ότι εγώ είμαι, απήλθον εις τα οπίσω και έπεσον χαμέ. Άλλην ουν αυτούς επιρώτησε, τι να ζητείτε, ιδε είπον, Ιησούν των Ναζωραίων. Απεκρίθη Ιησούς, είπον ημίν ότι εγώ είμαι. Ιούνε με ζητείτε, άφετε τούτους υπάγειν, ή να πληρωθεί ο λόγος ον είπεν, ότι ους δε δοκάσμη, που καπόλεσα εξ αυτών ουδέναμ. Σίμωνον Πέτρος, έχων μάχεραν ήλκησεν αυτήν και έπεσε τον του αρχιερέως δούλων και απέκοψεν αυτού το τίον το δεξιόν. Ειν δε όνομα το δούλο Μάλχος. Είπεν ουν ο Ιησούς το Πέτρο, βάλε την μάχεραν εις την θήκην, το ποτήριον ο δε δοκέμει ο πατήρ, που μη πει ο αυτό. Ιουν σπήρα και ο χιλίαρχος και οι υπηρέτε των Ιουδαίων, συνέλαβον τον Ιησούν, έδισαν αυτόν και απήγαγον αυτόν προς άναν πρώτον. Ειν γαρ πενθερός του Καϊάφα, ως ειν αρχιερεύς του ενι αυτού εκείνου. Ειν δε Καϊάφας, ο συμβουλεύσας της Ιουδαίης, ότι συμφέρει ένα άνθρωπο να πολέσθε υπέρ του λαού. Οικολούθη δε το Ιησού, Σίμων Πέτρος και ο άλλος μαθητής, ο δε μαθητής εκείνος ειν γνωστός το αρχιερί και συνεισήλθε το Ιησού εις την αυλήν του αρχιερέως. Ο δε Πέτρος ειστήκη προς τη θύρα έξω. Εξήλθε ο μαθητής ο άλλος ως ειν γνωστός το αρχιερί και είπε η θυρωρώ και εισήγαγε των μέτρων,
Λέγει ούνι παιδί σκύθυρορός το Πέτρο, μη και εσύ εκ των μαθητών ή του ανθρώπου τούτου. Λέγει εκείνος ουκ ημίν. Ιστήκησαν δε οι δούλοι και οι πειρέτε, ανθρακιάν πεποιηκώτες, ότι ψύχωσιν και θερμένοντο. Ειν δε μεταυτόν ο Πέτρος εστός και θερμενόμενος. Ο ουν αρχιερεύσει ρώτησε τον Ιησούν περί των μαθητών αυτού και περί της διδαχής αυτού. Απεκρίνητο ο Ιησούς, εγώ παρησία ελάλησα το κόσμο, εγώ πάντοτε δίδαξα εν συναγωγή και εν το ιερό, όπου πάντοτε οι Ιουδαίοι συνέρχονται και εν κρυπτώ ελάλησα ουδέν. Τι με περωτάς? Επερώτησον τους ακικώτας, τι ελάλησα αυτής. Είδε ούτ' είδασιν, α, είπον εγώ. Ταύτα δε αυτού οι πόντες εις των υπηρετών παρεστικός, έδωκε ράπισμα το Ιησού είπον. Ούτως αποκρίνει το αρχιερί, απεκρίθη αυτό Ιησούς, ή κακός ελάλησα μαρτύρησον περί του κακού, ή δε καλός τι με δέρεις. Απέστειλεν αυτόν ο Άννας δεδεμένον προς Καϊάφαν τον αρχιερέα, ειν δε Σίμων Πέτρος εστός και θερμενόμενος. Είπον αυτό, μη και εσύ εκ των μαθητών αυτού ή, ειρνήσε το ούν εκείνος και είπεν, ουκ ημί. Λέγει εις εκ των δούλων του αρχιερέως, συγγενείς ον, ου απέκοψε Πέτρος το οτίον, ουκ εγώ σε είδον εν το κήπο μεταυτού. Άλληνουν ειρνήσατο Πέτρος και ευθέως αλέκτορ εφώνησεν. Άγουσινουν τον Ιησούν από του Καϊάφα εις το πρετόριον, ειν δε πρωί. Και αυτοί ουκ εισήλθον εις το πρετόριον, ή να μην ιανθώσιν, αλλή να φάγωσι το Πάσχα. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα σοι. Σήμερον ο Ιούδα λιμπάνει των διδάσκαλων και παραλαμβάνει των διάβολων. Τυφλούτε το πάτη της φιλαργυρίας, εκπίπτει του ποτός ο σκοτισμένος. Ως γαριδίνα το βλέπει ο τόπος τη ραπολή σαστριά κοντά γυρίων. Πάλι μην ανέτειλεν ο παθός υπέρ του κόσμου προς τον βοήσομεν. Ο παθόν και συμπαθόν ανθρώπης δόξα σοι. Σήμερον ο Ιούδας παραπείται Θεός εμίαν και αλλοτριούται του χαρίσματος. Υπάρχουν μαθητοί
με σωτηρίαν των Χριστών, αυτόν δοξάσομε. Την φιλανδρία τη σώμεδα, ως σε Χριστό αδελφοί, εμεί το ασυμπαθές προς τους πλησίων ημών, ή να μειώσει ο δούλος κατακριθόμεν, ο ανελεήμων δια τα δυνάρια, έως ο Ιούδας με τα μέλη θέντες μηδέν ωφελήσομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, δε δοξασμένα περί σου ελαλήθη πάντακου, ότι εκεί σας αρκεί των άλλων ποιητήν, Θεότο και Μαρία, πανύμνητε και απειρόγαμε. Ο μαθητής σου δει, καλούν συνεφώνει την τιμή και τριάκοντα αργυρίς πέρα και τον Κύριο πηγήματι δωλείο παραδούσαντον εις ανόμησης τα σήμερον έλεγε νόκτης της ουρανού και γης της εαυτού μαθητές. Ήγγηκεν η ώρα και έφθασεν Ιούδας ο παραδίδους με. Μήτης με κάτω σύλλαβουσα και τεκούσα δίστην των ίδιων παρθένες όλσε τους εμεγαλύνοντας. Σήμερον Γρηγορίο Ιούδας παραδούνε των Κύριων τον πρωτο αιώνα σωτήρα του κόσμου, τον εκ πέντε άρτων χορτάσαν τα πλήθη, σήμερον ο άνομας αρνείται των διδάσκαλων, μαθητής γενόμενος δεσπότην παρέδοκε, αργυρίο πέπρα και τον μάνα χορτάσαντα τον άνθρωπο. Σταυρό προσήλωσαν οι Ιουδαίοι των Κύριων, τον διατεμώντα τη θάλασσα ράβδα και διαγαγώντα αρθούς εν ερήμο. Σήμερα τη λόγη την πλευράν αρθού εκέντησαν, τους πληγές μας δείξαν τος υπέρ αυτών την Αίγυπτον, και χωρίν επότησαν το μάνα τροφήν αυτή σωμρήσαν τα. Κύριε επί το πάθος το εκούσιον παραγενόμενον σε βόες τις μαθητές σου, καμίαν ώραν μου κι σχίσατε, αγρυπνήσε με τεμού, ως επιγγείλατε από θρήσκην διεμέ,
καν τον Ιούδα θεάσαστε πως σου καθέδει, αλλά σπουδάζει προδούνε με τις παρόμεις, εγύρεστε προσέξαστε μη τις με αρνήσετε, βλέπον με το σταυρό μακρότη με δόξα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρε Θεοτό και εις των αχώρητων εν ουρανής χωρίσασα εν μήτρα σου. Χαίρε Παρθένε των προφητών το κήρυγμα. Δις έλαψεν ημίν ο Εμμανουήλ. Χαίρε μήτυρ Χριστού του Θεού. Ποιωσε τρόπος Ιούδα προδότην του σωτήρος ηργάσα τον μη του χωρούσε των Αποστόλων εχώρησε μη του χαρίσματος των ιαμάτων εστέρισε, μη συνδυπνήσας εκείνης σε της τραπέζης απόσετον, μη των άλλων ύψας τους πόδας τους ους υπερίδεν. Κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο οι στρατιώτες κρατήσαντες ήσουν απήγαγον προς Καϊάφαν τον αρχιερέα, όπου οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι συνήχθησαν. Ο δε Πέτρος οικολούθη αυτό από μακρόθεν έως της αυλής του αρχιερέως, και εισελθόν έσω εκάθητο μετά των υπηρετών ειδήν το τέλος. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και το συνέδριον όλων εζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατά του Ιησού, όπως θανατώσος είναι αυτόν και ουχεύρον, και πολλών ψευδομαρτύρων προσελθόντων ουχεύρον. Ύστερον δε προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες είπων, ούτως έφη δύναμε καταλύσε τον ναόν του Θεού και δια τριών ημερών οικοδομήσε αυτό. Και Αναστάσου αρχιερεύς είπεν αυτό, ουδέν αποκρίνει ούτη σου καταμαρτυρούσι. Ο δε Ιησούς εσύ όπα. Και αποκριθείς ο αρχιερεύς είπεν αυτό, εξορκίζωσε κατά του Θεού του ζώντος, ή να ημιν είπεις εσύ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Λέγει αυτό ο Ιησούς, σι είπας, πλην λέγω ημιν, απάρτι όψεστε τον Υιόν του ανθρώπου, καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού. Τότε ο αρχιερεύς διέριξε τα ημάτια αυτού λέγον ότι ευλασφήμισε. Τι έτη χρίαν έχομεν μαρτύρων.
ιδούν νικούσατε την βλασφημίαν αυτού, τι ημίν δοκί. Ιδέ αποκριθέντες είπων, ένοχος θανάτου εστί. Τότε ενέπτυσαν εις το πρόσωπον αυτού και εκολάφησαν αυτό. Ιδέ ράπησαν λέγοντες, προφήτευσον ημίν Χριστέ, τις εστίν οπέσασε. Ο δε Πέτρος έξω εκάθητο εν διαυλή και προσήρθεν αυτό μία παιδίσκη λέγουσα και εσύ είστα με τα Ιησού του Γαλιλαίου. Ο δε Ιρνήσα το έμπροσθεν αυτόν πάντων λέγον ουκ είδα τι λέγεις. Εξελθώντα δε αυτόν εις τον πυλώνα είδεν αυτόν άλλη και λέγει αυτής εκεί και ούτως είναι με τα Ιησού του Ναζωραίου. Και πάλι νυρνήσα το μεθόρκου ότι ουκ είδα τον άνθρωπο. Με τα μικρόντε προσελθόντες οι εστώτες είπων το Πέτρο «Ηθός και εσύ εξ αυτόν ει, και γάρι λαλιά σου δήλωσε πει». Τότε ήρξα το καταναθεματίζειν και ομνήν ότι ουκ είδα τον άνθρωπον και ευθέως αλέκτορ εφώνησε. Και εμνήστη ο Πέτρος του ρήματος Ιησού ηρικότος αυτό ότι πριν αλέκτορα φωνήσε τρεις απαρνήσει με. Και εξελθών έξω έκλαψε πικρό. Δόξα τη μακροθυμία σου Κύριε δόξα σοι. Τη συλλαβούση σε παρανόμης ανεχόμενος σου το σεβό. Σκορπίσατε τα δώδεκα πρόβατα τους μαθητάς μου η δυνάμει πρίβουσι δώδεκα λέγε αιώνας παραστήσε αγγέλο αλλά μακροθύμω ή να πληρώθει αεδήλωσα ημί ο Θεός ηλάστην τίμη και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ως φίλη σωτηριών και παράδεισον τερπνών και φωτός αηδίου νεφέλη υπάρχουσαν την Αγίαν Παρθένων υμνήσομεν άπαντες λέγοντες το χαίρε αυτοί. Είπατε παράνομοι τι ακούσατε παρά του σωτήρος ημών ο νόμον εξέθετο και των προφητών τα διδάγματα πως ουν ελογήσαστε Πιλάτο παραδούνε τον εκ Θεού θεολόγων και λυτρωτήν των ζυκών ημών. Σταυρωθεί
σαν χαρισμάτων ναοί εντρυφώντες και κακούργων αντέρια του ητούν το λάβην ή των δικαίων φωνεύτερ. Εσύ όπας δε Χριστέ φέρον αυτόν την προπαίτεια παθήθερον και σώσε ημάς ως φιλάνθρωπο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ότι ο καέκο με παρησία δια τα πολλά ημών αμαρτήματα σύ τον εξού γεννηθέντα δυσόπισον Θεοτό και Παρθέ. Πολλά γαρισχύ δε εισις μητρός προσεμένη αδεσπότου μη παρήλεις αμαρτωλώνει και εσύ ασυπάσεμνος. Ότι ελεήμον εστί και σώζει δυνάμεος και ο παθήνει περ ημών καταδεξάμενος. Έστησαν τα τρία κοντά αργύρια την τιμήν του τετιμημένου. Πονετιμήσαν το από Υιόν Ισραήλ. Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν το μεν πνεύμα πρόθυμον ή δε σ' ασθενείς διά το γρηγορείτε. Εδώ κανείς το βρώμα μου κολλήν και εις την δίψα μου εποτίζαν με όξος. Σι δε Κύριε αναστησόν με και ανταποδώσω αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Η εξ εθνών υμνούμεν σε Θεοτό και Αγνή ότι Χριστόν τον Θεόν ημωνέτεκε τον εκ της κατάραστης ανθρώπους δια σου ελευθερώσαντα. Όπως η ούδας ποτέ σου μαθήρι την προδοσίαν πρώτη με Κύριε δόξαση. Και υπέρ του καταξιωτήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομε. Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον. Ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη δώσει. Και το πνεύμα ετήσου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Ακούσομεν. Κύριε δόξα σοι.
Το καιρό εκείνο άκουσι τον Ιησούν από το Καϊάφα εις το Πρετόριον δε πρωί και αυτοί ουκ εισήλθον εις το Πρετόριον ή να μη μιανθώσιν αλλή να φάγωσι το Πάσχα. Εξήλθεν ο Πιλάτος προς αυτούς και είπε «Τίνα κατηγορίαν φέρετε κατά του ανθρώπου τούτου». Απεκρίθησαν και είπαν αυτό «Ημιήν ούτος κακοποιός, ουκ αν σοι παρεδόκαμεν αυτόν». Είπεν ουν αυτοίς ο Πιλάτος «Λάβετε αυτόν ημείς και κατά τον νόμον ημών κρίνατε αυτόν». Είπον αυτό οι Ιουδαίοι «Ημίν ουκ έξεστην αποκτήνε ουδένα». Είναι ο λόγος του Ιησού πληρωθείον είπε «Σημαίνει πει ο θανάτω ήμελεν αποθνίσκην». Εισήλθενουν εις το Πρετόριον πάλιν ο Πιλάτος και φώνησε τον Ιησούν και είπε αυτό «Συ ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Απεκρίθη αυτό Ιησούς «Αφέ αυτούς η τούτο λέγεις ή άλλης είπων περί εμού». Απεκρίθη ο Πιλάτος «Μήτι εγώ Ιουδαίος ημί». Το έθνος το σόν και οι αρχιερείς παρέδωκαν σε μη τι επί σας. Απεκρίθη ο Ιησούς «Η βασιλεία η εμίου και έστειν εκ του κόσμου τούτου ή εκ του κόσμου τούτου είναι η βασιλεία η εμί η υπηρέτε αν η εμί γονίζω ή να μη παραδοθώ της Ιουδαίης. Νην δε η βασιλεία η εμίου και έστειν εντεύθεν». Είπεν ουν αυτό ο Πιλάτος «Ουκούν βασιλεύσισι». Απεκρίθη ο Ιησούς «Συ λέγεις ότι βασιλεύσι μη εγώ. Εγώ εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμον ή να μαρτυρήσω τη αληθεία. Πάσον εκ της αληθείας ακούει μου της φωνής». Λέγει αυτό ο Πιλάτος «Τι εστιν αλήθεια». Και τούτο λοιπόν πάλιν εξήλθεν προς τους Ιουδαίους και λέγει αυτής «Εγώ ουδε μη ανετίαν ευρίσκω εν αυτό. Έστι δε συνήθεια ημίν ή να ένα ημίν απολύσω Πάσχα. Βούλεστε ουν ημίν απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων». Εκράβγασαν ουν πάλιν πάντες λέγοντες «Μη τούτον αλλά τον Βαραβάν. Ειν δε ο Βαραβάς ληστής». Τότε ουν έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησούν και μαστίγωσε και οι στρατιώτε πλέξαντε στέφανον εξ ακανθών επέθηκαν αυτού τη κεφαλή και οι μάτιον πορφυρούν περιέβαλον αυτόν και έλεγον «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Και δίδουν αυτό ραπίσματα. Εξήλθενουν πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει αυτής «Είδε άγω ημίν αυτόν έξω, ειν αγνώτε ότι εν αυτό ουδε μίαν αιτία βρίσκω». Εξήλθενουν ο Ιησούς έξω φορών των ακάνθινων στέφανων και το πορφυρούν ημάτιον και λέγει αυτής «Είδε ο άνθρωπος». Ότε ουν είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέτε κράβγασαν λέγοντες «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Λέγει αυτής ο Πιλάτος «Λάβετε αυτόν ημείς και σταυρώσατε, εγώ γαρούχε βρίσκω εν αυτό αιτίαν». Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι «Ημείς νόμον έχομεν και κατά τον νόμον ημών οφείλει αποθανήν
ότι αυτόν Θεού Υιόν επίησεν. Ότε ουνίκουσεν ο Πιλάτος τούτων των λόγων, μάλλον εφοβήθη, και εισήθεν εις το πρετόριον πάλιν και λέγει το Ιησού, πόθεν εισή, ο δε Ιησούς απόκρισιν ουκέδωκεν αυτό. Λέγιουν αυτό Πιλάτος, εμί ουλαλείς, ουκ είδας ότι εξουσίαν έχω σταυρώσεσαι και εξουσίαν έχω απολύσεσαι. Απεκρίθη ο Ιησούς, ουκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατ' εμού, ημίν συνδεδομένον άνωθεν. Δια τούτο απαραδιδούς με σημίζων αμαρτίαν έχει. Εκ τούτου εζήτη ο Πιλάτος απολύσε αυτόν. Οι Ιουδαίοι έκραζον λέγοντες, εάν τούτον απολύσεις, ουκ η φίλος του Κέσαρος. Πάσο βασιλέα αυτών ποιόν αντιλέγει το Κέσαρι. Ον Πιλάτος ακούσας τούτον των λόγων, ήγαγεν έξω τον Ιησούν και κάθισεν επί του βήματος εις τόπον λεγόμενων Λιθόστρωτων, Εβραϊστή δε Γαβαθά, ειν δε Παρασκευή του Πάσχα, ώρα δε όσοι έκθη, και λέγει της Ιουδαίης, είδε ο βασιλεύς ημών. Είδε κράβγασαν, άρον-άρον σταύρωσον αυτόν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, τον βασιλέα ημών σταυρώσω. Απεκρίθησαν οι αρχιερείς, ουκ έχομεν βασιλέα ημί Κέσαρα. Τότε μου παρέδωκεν αυτόν αυτή συνταυρωθεί. Δόξα τη μακροθυμία σου Κύριε, δόξα εσύ. Βαλόμενος φωσοσημάτιον γύμνος της χρήσην ιστάτω εσύ αγώνηρα πείσμα εδέξατο υποκυρώνον έπλασε ο δε παράνομος λαός το σταυρό προσήλωσε τον Κύριον της δόξης. Τότε το καταπέταλμα του ναού εσχύθη, ο ήλιος εσκότασε, μη φέρον θεάσασε Θεόν υβριζόμενον, οντρέμει τα σύμπαντα αυτών προσκυνή. Στον αιώνα να μην ειρήνευσον τον κόσμο του εκ Παρθένου καταδεξάμενος Κύριε, σάρκα φορέσε υπερδούλων, υπόνοσε δοξολόγο με φιλάνθρωπε. Αντί αγαθώνων επίσας Χριστέ το κατεδίκασαν όξος και χωλήν σε ποτίσαν. Αλλά δώσ' αυτής Κύριε κατά τα έργα αυτών ότι ουσιν είκα τη συν συγκατάβαση.
κεφαλάς αυτών, μη ξηρείς βοή και κρέπειν μες αγώντες, αλλά τόσα πτυς Κύριε κατά τα έργα αυτών, ότι και να κατά σου εμελέτησαν. Ούτε γύρος εσύστη, ούτε πέτρεος εράγησαν, Εβραίους έπεισαν, ούτε του ναού το καταπέτασμα, ούτε των νεκρών η Ανάστασης, αλλά δός αυτής Κύριε κατά τα έργα αυτών, ότι και να κατεσούμε. Σαρκοθένα έγνομε, Θεοτό και Παρθένε, μόνοι αγνοί, μόνοι ευλογημένοι, δύο απάψτος εάν υπούντες μεγαλύνομε. Και
και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρε η πύλη του βασιλέως της δόξης, η νοήψιστος μόνος διόδευσε, και μόλιν εσφραγισμένη κατέλειπε η σωτηρία των ψυχών ημών. Ότε παρέστη στο Καϊά, κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Το καιρό εκείνο, ειδών Ιουδάς ότι ο Ιησούς κατεκρίθη, με τα μελιθέα απέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια της αρχιερεύσης και της πρεσβυτέρης λέγον, ημαρτών παραδούσε μαθών. Ιδέ είπων τι προς ημάς σιώψει και ρίψα στα αργύρια εν το ναό ανεχώρησε και απελθώ να πήγξα το. Ιδέ αρχιερείς λαβώντες τα αργύρια είπων ουκ έξες τη βαλήν αυτά εις τον κορβανάν, επί τιμή αίματος εστί. Συμβούλιον δε λαβώντες, ηγόρασαν εξ αυτών των αγρών του Κεραμαίος εις ταφήν της ξένης. Διό εκλήθη ο αγρός εκείνος, αγρός αίματος έως τη σήμερο. Τότε πληρώθη το ρηθέν δια Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια τη τιμήν του τετιμημένου όν ετιμήσαντο από Υιόν Ισραήλ και έδωκαν αυτά εις των αγρών του Κεραμαίος καθάσινε τα ξέμη Κύριος. Ο δε Ιησούς έστι έμπροσθεν του ηγεμόνος και επιρώτησεν αυτόν ο ηγεμόν λέγον «Συ ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο δε Ιησούς έφυγε αυτό «Συλλέγεις και εν το κατηγορήστε αυτόν υπό τον αρχιερέο και των πρεσβυτέρων ουδέν απεκρίνατο». Τότε λέγει αυτό ο Πιλάτος ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι και ουκ απεκρίθη αυτό προς ουδέν ρήμα ώστε θαυμάζειν
τον ηγεμόν αλία. Κατά δε εορτήν, ιώθιο ηγεμόν, απολύν ένα το όχλο δέσμιον ονήθελον. Ήχον δε τότε δέσμιον επίσημον, λεγόμενον Βαραβάν. Συνηγμένον ουν αυτόν, είπεν αυτής ο Πιλάτος, τι να θέλετε απολύσω ημίν, Βαραβάν ή Ιησούν των λεγόμενων Χριστό. Η διγαρότη διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν, καθημένου δε αυτού επί του βήματος, απέστειλε προς αυτόν υγιεινή αυτού λέγουσα, μηδέν σύ και το δικαίο εκείνο, πολλά γαρέπαθον σήμερον κατών αρδί αυτό. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους ή να αιτήσονται τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν απολέσωση. Αποκριθείς δε ο ηγεμόν, είπεν αυτής, τι να θέλετε από τον δύο απολύσω ημίν, η δε είπον Βαραβάν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, τι ουν πείσουν των λεγόμενων Χριστών, λέγουσι αυτό πάντες, σταυρωθήτω. Ο δε ηγεμον έφη, τι γαρ κακόν επίσεν, η δε περισσός έκραζον λέγοντες, σταυρωθήτω. Ειδών δε ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών ειδωρ απενύψατο τας χείρας απέναντι του όχλου λέγον, αθώς ημί από του αίματος του δικαίως τούτου, ημί σώψεσθε. Και αποκριθείς πας ο λαός είπε, το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Τότε απέλυσεν αυτοίς τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν φραγγελός σας παρέδωκεν ή να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτε του ηγεμόνος παραλαβώντες τον Ιησούν εις το πρετόριον, συνήγαγον επ' αυτόν όλην της πείραν και εκδίσαντες αυτόν περιέθηκαν αυτό χλαμίδα κοκκίνην και πλέξαντες στέφανον εξακανθών επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτού εν έπαιζον αυτό λέγοντες, χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και εμπτύσαντες εις αυτόν έλαβον τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού και όταν έπαιξαν αυτό εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρώσε. Εξερχόμενοι δε εύρων άνθρωπων κυριναίων ονόματι Σίμωνα του εγκάρευσαν οι ναάροι των σταυρών αυτού. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα.
χάρισμα των Ιουδαίων, το Πιλάτο ητήσατε τον σταυρωθήνε σε Κύριε. Αιτία δαρεσίμι ευρώντες των υπεύθυνων Βαραβά, έγκλημα πληρωσαμένη, αλλά δώσ' αυτής, Κύριε, το ανταπόδομα αυτόν, ότι και να κατασούμε μελέτησαν. Πάντα βρίσκει και τρέμει και πάσα γλώσσα Χριστό Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν. Οι ιερείς εράπησαν και το καν αυτό χωρίν και πάντα πριν κάτε δεξάτω. Σώζε θέλον ημάς εκ των ανομιών Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Θεωτό και ιτεκούσα διαλόγου υπερλόγων των δίσκη των ίδιων, αυτόν δισόπισωσε τα ψυχάς ημών. Παραδείσου πύλας ανοίξας εις ήρθεν ο αυτού την μηχανία προδεξαμένος Κύριε δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρε η Διαγγέλου τη χαράν του κόσμου δεξαμένη, χαίρε η τεκούρα μητήσου και Κύριον, χαίρε η αξιωτήσα γενέστε μητήρ Χριστού του Θεού. Ο ενίδαση την γην κρεμάς.
Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς, ψευδή Πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλον των ουρανών ενεφέλες. Ράπισμα κατεδέξατο, ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ. Ήλις προσιλώθη ο νυμφίος της Εκκλησίας. Λόγχη εκεντήθη ο Υιός της Παρθένου, προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ. Προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ. Προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ. Δείξον ημίν και την ένδοξον σου Ανάσταση. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
το Πάσχα ημών, υπέρ ημών ετήτη Χριστός ο Θεός. Αλλε καθαρωμένε αρθούς από παντός μολύς μου, και ειλικρινός δεηθόμεν αυτό, Ανάστα Κύριε, σώσον ημάς ως φιλάνθρωπον. Ο Σταυρός σου, Κύριε, ζωή και Ανάστασης, υπάρχει το λαό σου και π' αυτό σε κρεμάμενον Χριστέ εις εκείσασα ανεβούατη το ξένον όλο μυστήριον Υιέ μου πως επί ξύλου θρήσκης σαρκή πυγνήμενος ζωής χορηγέ. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι, ο σταυρό προσιλωθείς και τη λόγη κεντηθείς την αθανασία επίγασα σαν ανθρώπης σωτήρι μον. Ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών ηγετεύσομεν. Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον. Σοφία, ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Κυρίνη πάση και το πνεύμα. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο οι στρατιώτε απήγαγον τον Ιησούν έσω της αυλής ο εστί πρετόριον και συγκαλούσιν όλην την σπήραν. Και ενδύουσιν αυτόν πορφύραν και περί τη θέασιν αυτό πλέξαντες ακάθινον στέφανον και ήρξαν το ασπάζεσθε αυτόν και λέγειν χαίρο βασιλεύς των Ιουδαίων και έτυπτον αυτού την κεφαλήν καλάμο και ενέπτυον αυτό και τη θέντες τα γόνατα προς εκείνουν αυτό. Και όταν έπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την πορφύραν και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια τα ίδια και εξάγουσιν αυτόν ή να σταυρώσωσιν αυτό. Και αγκαρεύουσι παράγοντας ήμωνα Κυριναίων ερχόμενον απ' αγρού τον πατέρα Αλεξάνδρου και Ρούφου ειν άρη των σταυρών αυτού και φέρουσιν αυτόν επί Γολγοθά τόπον ο εστί με θερμινευόμενον κρανίου τόπος και δίδουν αυτό ποιήν εσβηρημένων ίνων
ο Θεού και λαβέ. Και σταυρώσαντες αυτόν, διεμέριζον τα ημάτια αυτού, βάλλοντες κλήρον επ' αυτά τη στιάρη. Ειν δε ώρα τρίτη και σταύρωσαν αυτόν. Και είναι η επιγραφή της αιτίας αυτού επιγεγραμμένη, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, και συν αυτός σταυρούσι δύο ληστάς, ένα εκ δεξιών και ένα εκ σεβών ημών αυτού. Και πληρώθη η γραφή λέγουσα, και μετά ανώμων ελογίσθη. Και οι παραπορευόμενοι ευλαστήμουν αυτών, κινούντες τα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες, «Ουά, ο καταλύον των ναών και εν τρισήν ημέρες οικοδομών, σώσον σε αυτόν και κατάβα από του σταυρού». Ομοίως δε και οι αρχιερείς, εμπέζοντες προς αλλήλους μετά των γραμματέων έλεγον, «Άλλους έσωσεν, εαυτόν ουδύνατε σώσε, ο Χριστός, ο βασιλεύς του Ισραήλ, καταβάτων είναι από του σταυρού, είναι αείδωμεν και πιστεύσομεν αυτό». Δόξα την προθυμία σου, Κύριε, δόξα εσύ. Εν τη βασιλεία σου μνήστη τιμών, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου, μακάρι πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην, δια ξύλου ο Αδάμ, παραδείσου γέγον εν άπικος, δια ξύλου δε σταυρού, όλης της παράδεισον όκιστε, ο μεγαργευσάμενος, δολύνη θέτησε του πείσαντος, ο δε συσταυρούμενος, Θεόν ομολόγησε των κρυπτόμενων, νίσθητη και ημών σωτήρεν η βασιλεία σου. Μακάρι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται τον του νόμου ποιητήν, εκμαθή του ονείσαν το άνομοι και ως παράνομον αυτών, τον πιλάτο βήμα τι έστησαν κραυγάζονται σταύρωσον, τον εν ερήμο τούτους μανάδοντισαν, το τιμίζε των δικαίων, ληστήν μη μισάμενη, πίστη κραυγάζομεν, μνήστητη και ημών σωτήρεν τη βασιλεία σου. Μακάρι ελεήμονες, ότι αυτοί ελέηθησονται τον Θεοκτόνον ο εσμός, Ιουδαίων έθνος το άνομον, προς Πιλάτων εμμανός, ανακράζον έλεγε σταύρωσον Χριστόν των ανεύθυνων, Βαραβάν δε μάλλον ούτη ήτησαν τον, ημείς δε θεγόμεθα, Χριστού του εγνώμονος την φωνή προς αυτόν, νίσθητη και ημών σωτήρεν τη βασιλεία σου. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό νόψονται, η ζωή φόρος σου πλευρά, ως εξεδέν πηγή αναβλίζουσα την εκκλησία σου Χριστέ, ως λογικό ποτσίζει παράδεισον εντέρθεν μερίζουσα,
ως εις σάρκαν εις τέσσερα Ευαγγελία των κόσμων αρδεύουσα, την κτήσιν ευρένουσα και τα ίδνη πιστός διδάσκουσα προς κοινή την βασιλεία σου. Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται εσταυρώθης διέμε ή να εμή πηγάσεις την άφεση εκεντήθης την πλευράν ή να χρουνού ζωής αναβλήσεις μη της ύλης προσήλωσε ή να εγώ το βάθι των παθημάτων σου το ύψος του κράτους σου πιστούμενος χάζος η ζωγότα Χριστέ. Δόξα και το σταυρό σώμερ και το πάθη σου. Μακάρι δε διωμένη έλεγχη δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Σταυρουμένο σου Χριστέ, πάσα η κτήση βλέπουσα έτρεμε τα θεμέλια της γης. Διενώνει το φόβο του κράτου σου πως ήρεσε κρύπτοντο και του ναού εράγει το καταπέτασμα τα όρια τρόμαξαν και πέτρες χίστησαν και ληστής ο πιστός κραυγάζωση και ημίν σωτήρ το μνηστητή. Μακάρι εστε όταν ονειδήσασεν ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρό ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένε και ένε μου στο χειρόγραφο νημών εν το σταυρόνι έριξας Κύριε και λογιστής εν της νεκρής τον εκείσε τύραννον έδεισαν.